Όμως δεν έχω ιδιαίτερη έφεση στα θέματα των μυστικών υπηρεσιών. Ίσως γιατί από παιδί δεν μου άρεσαν και τόσο τα αστυνομικά και τα πρακτορικά μυθιστορήματα. Όμως με την παρόδο του χρόνου και λόγω της δουλειάς κατάλαβα ότι οι μυστικές υπηρεσίες παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το κάθε έθνος, για τη κάθε χώρα δηλαδή. Διάβασα μια είδηση και μου έκανε εντύπωση. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Ερντογάν παρέστη στα εγγένεια της κορβέτας του ηλεκτρονικού πολέμου που ναυπηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Αν και την παρέλαβε το τουρκικό ναυτικό, τα δημοσιεύματα θέλουν τη ΜΙΤ να τη χειρίζεται, τις μυστικές δηλαδή υπηρεσίες της Τουρκίας. Γιατί όμως γίνεται αυτό? Ποιος θα μου απαντήσει, ποιος θα μας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα και σε ορισμένα άλλα που έχουν σχέση με τις μυστικές υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή? Είχαμε για παράδειγμα πρόσφατα την υπόθεση με τον Αρμένιο συγγραφέα και αντικαταστατικό που ζει τα τελευταία χρόνια στη Σάμμο και ο οποίος καλείται να εγκαταλείψει την Ελλάδα ως απειλή, λέει, η εθνικής ασφάλειας. Τι υπόθεση είναι αυτή? Απαντήσεις λοιπόν σε όλα αυτά θα μας δώσει εδώ σ' αγιοπολιτικά παίγνια ο τακτικός μας συνομιλητής Κώστας Πικραμένος, που είναι ειδικό σε θέματα Τουρκίας, υπηρεσιών πληροφοριών και Ισλαμικών δομών και συγγραφέας του βιβλίου ΜΙΤ, η φωλιά του τουρκικού παρακράτους, μαζί με το Σάββα Καλεντερίδη, το έχουν γράψει και έχουν εκδώσει και έχει εκδώσει ο Ινφογνώμων. Κώστας Πικραμένος λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα Κώστα. Καλή χρονιά Δήμο και καλησπέρα, και καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού. Τι είναι αυτή η υπόθεση, μωρέ, με την κορβέτα? Τι είναι αυτά τα δημοσιεύματα που θέλουν τη ΜΙΤ να την χειρίζεται? Η ΜΙΤ, δηλαδή? Το καλοκαίρι του 2012, αυτή η ιστορία για να καταλάβεις κλείνει δεκαετία. Το καλοκαίρι του 2012, μόλις είχε ξεκινήσει δηλαδή ο εμφύλιος στη Συρία, ένα αναγνωριστικό φάντομ της τουρκικής αεροπορίας απογειώθηκε, μπήκε μέσα στον εθνικό εναέριο χώρο της Συρίας και κατερρύφθη χωρίς προειδοποίηση από τη Συριακή αεράμινα. Η αποστολή λοιπόν του φάντομ του τουρκικού, το οποίο πετούσε σε χαμηλό ύψος, ήταν η καταγραφή των ραντάρ και των θέσεων της Συριακής αεράμινας. Πέταγε δε με εντολή της ΜΙΤ και όχι του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Μετά λοιπόν την κατάρρευση του φάντομ, στη ΜΙΤ αναπτύχθηκε, αν θέλεις, ένας εσωτερικός διάλογος και ένας προβληματισμός, ο οποίος κατέληξε στην απόφαση η ΜΙΤ ως υπηρεσία πληροφοριών να αποκτήσει αυτόνομο δικό της στόλο ηλεκτρονικού πολέμου. Και έτσι προέκυψε η κορβέτα Ουφούκ. Δεν μου λες, δηλαδή έχουμε στρατιωτική ΜΙΤ? Έχουμε από το 2012 την ίδρυση της Διεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων, στην οποία έχουν αποσπαστεί Μπορντό Μπερελή, δηλαδή από τη Διοίκηση Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου, και από το 2014 που ψηφίστηκε ο νέος νόμος της ΜΙΤ, έχουν πάρει από το Γενικό Επιτελείο. Αυτό έγινε το 12, το 14 αν θέλεις είχε και νομική κάλυψη. Όλους τους σταθμούς, τους επίγειους σταθμούς ακροάσεων του Γενικού Επιτελείου και ταυτόχρονα έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία Αμυντικής Βιομηχανίας για drones, για αεροπλάνα ηλεκτρονικού πολέμου. Και πάμε και για δορυφόρο. Άρα, αλλά λοιπόν, νομίζω μπορούμε να τα πούμε στη συνέχεια. Ναι. Δεν μου λες, δηλαδή αυτή η διεύθυνση συμμετείχε και στην κρίση των ημιών?
Όχι, δεν υπήρχε αυτή η διεύθυνση. Αυτή η διεύθυνση υπάρχει ουσιαστικά. Α, έγινε ναι, μωρέ, τα ίμια. Συγγνώμη. Εγώ μπερδεύτηκα. Βέβαια, όχι, τα ίμια είχαμε το 16. Τα ίμια ήταν το 90, το 96, καμία σχέση. Μιλάμε για 25 χρόνια πριν. Αυτή λοιπόν η νέα διεύθυνση, η οποία είναι ακόμα ένα παιδί του Χακάν Φιντάν, έτσι, υπάρχει επίσημα με βάση το νόμο από το 14, χτίστηκε όμως από το 2012 και πλέον διαθέτει μια τεράστια παλέτα. Ναι. Έπαιξε ρόλο αυτή η διεύθυνση στον Αγκόρνο Καραμπάχ? Γιατί ψάχνω να δω πώς λειτουργήσε στις τελευταίες επιχειρήσεις. Η διεύθυνση αυτή, για να το πούμε αν θέλεις, ο σωστός όρος είναι Γενική Διεύθυνση Πληροφοριών από Ηλεκτρομαγνητικές Πηγές. Διότι ο ηλεκτρονικός πόλεμος, αν θέλεις πρακτικά, επειδή μας ακούνε και άνθρωποι που ενδεχομένως να μην τα κατέχουν, έχει να κάνει κυρίως με τις λεγόμενες παρεμβολές επικοινωνιών και τα αντίμετρα. Εδώ δεν μιλάμε για ηλεκτρονικό πόλεμο, μιλάμε για υποκλοπές επικοινωνιών και ανάλυση σημάτων από ραντάρ. Εννοείται ότι και από τη μεριά της Αρμενίας υπάρχουν επίγειες σταθμοί ακροάσεων οι οποίοι σκανάρουν όλο τον Κάφκασο. Αυτό εννοείται. Θα ήθελα λοιπόν να πω όσον αφορά την υπόθεση αυτή με τον Φάντομ, το οποίο κατερρύφθηκε και οδήγησε, αν θέλεις, να οριμάσει αυτή η ιδέα για την κορβέτα, η οποία αυτή η κορβέτα, για όσα παρακολουθούν τα εξοπλιστικά της Τουρκίας, ανήκει στη λεγόμενη οικογένεια τύπου Αντά, οι ναυτικοί τα ξέρουν, το οποίο ανήκει, αν θέλει, στο πρόγραμμα Μιλγκέμ που τρέχει η Τουρκία για την ναυπήγηση κορβετών κλπ. Και τι μπορεί να κάνει αυτή η κορβέτα, δηλαδή? Αυτή η κορβέτα προφανώς στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο θα είναι. Κύπρο, Αιγαίο. Και όχι μόνο. Η ΜΙΤ δεν μπήκε, αν θέλει, δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία μόνο για το τρίγωνο Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρος. Και Μαύρη Θάλασσα. Αλλά έχει να κάνει, αν θέλεις, αυτή την κορβέτα μπορείς να την δεις και στο Γιβραλτάρ. Μπορεί δηλαδή να σκανάρει όλη τη Βόρεια Αφρική, μπορεί να κατέβει στην Ερυθρά Θάλασσα, γιατί στη Σομαλία η Τουρκία έχει τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση στην Αφρική. Οπότε δεν είναι μία κορβέτα, ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλες. Δεν είναι μία κορβέτα η οποία έχει να κάνει μόνο και αποκλειστικά με τα δικά μας θέματα. Ναυπηγήθηκε το 17, επί 3 χρόνια μπήκε σε δοκιμές και πριν από μία εβδομάδα γίνανε τα εγγένεια. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα πλωτό ραντάρ, ένα πλωτό κέντρο επιχειρήσεων συλλογής δεδομένων από ραντάρ, από ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Είναι μία πλωτή βάση, αν θέλεις, για τις υποκλοπές επικοινωνιών, αλλά επειδή οι επικοινωνίες πλέον είναι όλες κρυπτογραφημένες, η μεγαλύτερη, αν θέλεις, προτεραιότητα δεν δίνεται στις επικοινωνίες, δίνεται στον εντοπισμό των ραντάρ και στην ανάλυση σημάτων. Είναι μια κορβέτα η οποία έχει μια αυτονομία περίπου 2 μηνών σε ανοιχτή θάλασσα, μπορεί να φιλοξενήσει 110 άτομα στρατιωτικό προσωπικό και διαθέτει και ελικοδρόμιο. Η συμμετοχή δε της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στην ναυπήγηση έφτασε το 70%. Υπήρχε μια εμπλοκή 194 τουρκικών εταιριών, κρατικών και ιδιωτικών, με το εξοπλιστικό κομμάτι να το έχουν αναλάβει κρατικές Aselsan και Havelsan, οι οποίες ηρίστον παρόδο να πούμε ότι ανήκουν στο Ίδρυμα των Τουρκικών Δυνάμεων, δηλαδή ο κύριος μέτοχος των εταιριών είναι ο τουρκικός στρατός. Μάλιστα. Ξέρεις όμως τι διαπιστώνω, αγαπητέ Κώστα, και θέλω να μου απαντήσεις μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε. Το 2020 μεταφέρθηκε εδώ στην Ελλάδα η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών της ΕΕΠ στο ΓΕΘΑ, το 20, έτσι,
Στην Τουρκία όμως βλέπουμε να συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Ακριβώς. Η αντίστοιχη διεύθυνση μετακινήθηκε από το Γενικό Επιτελείο στη ΜΙΤ. Αυτό πώς το εξηγείς και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Θα το δούμε όμως μετά το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του 989 Αλφα Ρέντιο στα γεωπολιτικά παίγνια με τον Κώστα Πικραμένο, τον ειδικό σε θέματα Τουρκίας, υπηρεσιών πληροφοριών και Ισλαμικών δομών, που μαζί με τον Σάβα Καλενταρίδη έχουν συγγράψει το βιβλίο «Με τη φωλιά τουρκικού παρακράτους» από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Ρώτησα λοιπόν τον Κώστα λίγο νωρίτερα, τον Κώστα τον Πικραμένο, πριν τις διαφημίσεις, ότι η Τουρκία κάνει το εντελώς αντίθετο από αυτό που έκανε η Ελλάδα, δηλαδή που το 2020 μετέφερε τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών της ΕΙΠ στο ΓΕΘΑ. Η γνώμη δική σου ποια είναι, ποιος έκανε λάθος? Δεν είναι γιατί θέμα, βλέπουμε εδώ ότι η αντίστοιχη διεύθυνση μετακινείται στην Τουρκία από το Γενικό Επιτελείο στη ΜΙΤ. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Δήμο. Αυτά όλα έχουν, εννοείται, μία εξήγηση όσον αφορά την Ελλάδα. Να εξηγήσουμε ότι η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση στην προκειμένη περίπτωση το 2020, μιλάμε για κυβέρνηση Μητσοτάκη, θεωρεί την ΕΙΠ ως μία υπηρεσία μη στρατιωτικών πληροφοριών. Ήταν ήδη η ΕΙΠ η υπηρεσία μη στρατιωτικών πληροφοριών. Αν θέλεις, ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία της μετάβασης με την μεταφορά της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Πληροφοριών από την ΕΙΠ στο ΓΕΘΑ. Παρόλα αυτά, στην ΕΙΠ ένας στους τρεις υπηρετούντες είναι ένστολος, συμπεριλαμβανομένων και των αστυνομικών. Έχουμε δηλαδή μεταφορά εξοπλισμού, αλλά το προσωπικό της υπηρεσίας δεν είναι 100% πολιτικό. Υπάρχουν πολλοί στρατιωτικοί και πολύ περισσότεροι αστυνομικοί. Τι παρέμεινε στην ΕΙΠ, για να το ξεκαθαρίσουμε? Από τη συγκεκριμένη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών που μεταφέρθηκε, μείνανε στην ΕΙΠ, στην Κατεχάκη δηλαδή, στα κεντρικά, τμήματα τα οποία αξιολογούν και πιστοποιούν τις λεγόμενες κρυπτοσυσκευές και τους αλγόριθμους που έχει η ΕΙΠ και άλλοι δημόσιοι φορείς. Ένα τεχνικό δηλαδή κομμάτι που αφορά τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Επομένως, αυτή η διαδικασία που συμβαίνει στην Ελλάδα με την ανακατανομή αρμοδιοτήτων δείχνει ότι η ΕΙΠ πλέον είναι μια υπηρεσία πληροφοριών εσωτερικού κατά 90% και όχι εξωτερικού. Δηλαδή, συμπέρασμα, το 2022 η Ελλάδα δεν διαθέτει μια υπηρεσία κατασκοπίας άξιας του ονόματός της, όπως έχουμε συνηθίσει να την αντιλαμβανόμαστε από άλλες χώρες. Για παραμένει λοιπόν εσωτερική. Έχω τώρα μια απορία. Η Γαλλία, ναι, που την ξέρεις, που μένεις, ναι, τι σύστημα έχει, το τουρκικό λοιπόν ή το ελληνικό? Έχει το αμερικάνικο, αν θέλεις. Από εκεί ξεκινήσανε όλα. Η ιδέα είναι στις μεγάλες... Οι Αμερικανοί έχουν τη CIA και την DIA. Δημό, αν πούμε ότι τα πέντε κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, γιατί από εκεί ξεκινάς, αυτά πρέπει να είναι τα πρότυπά σου. Οι πέντε μεγαλύτερες χώρες έχουν δεκαετίες τώρα απομονώσει τις υπηρεσίες πληροφοριών εξωτερικού από τις αντίστοιχες εσωτερικού. Για να το πούμε γρήγορα, CIA στα εξωτερικά, FBI στα εσωτερικά και στην κατασκοπία, MI6 στα εξωτερικά, MI5 στα εσωτερικά και στην αντικατασκοπία για τους Βρετανούς, DGSE στα γαλλικά για τις υπηρεσίες εξωτερικού, DGSE στα εσωτερικά. Το ίδιο το κάνουν οι Ρώσοι, το ίδιο κάνουν και οι Ισραηλινοί, το ίδιο κάνουν και οι Κινέζοι.
Μόνο εμείς δηλαδή κάνουμε κάτι. Εμείς ξεκινήσαμε με μία ΚΙΠ η οποία στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου είχε ως προτεραιότητα τα Βαλκάνια, βλέπε Βουλγαρία το κυρίως. Το συντηρούν παραπέτασμα. Ακριβώς. Και τον εσωτερικό εχθρό ακριβώς. Που ήταν εκείνη την εποχή το ΚΚΕ. Mm. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία από ΚΙΠ έγινε ΙΠ επί Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά ουδέποτε έσπασε μήπως με γιατί... βάση τα δυτικά πρότυπα. Ναι, μήπως γιατί η Ελλάδα πληρώνει τις αμαρτίες του εμφυλίου ακόμη. Όχι, δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Φαντάσου ότι σε μια υπηρεσία όπως είναι η ΕΙΠ που είχε 1500 άτομα, φύγανε 100, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή και μεταφέρθηκαν στην ελληνική αστυνομία. Φύγανε και οι υπόλοιποι με την διεύθυνση ηλεκτρονικών πληροφοριών και πήγανε στο ΓΕΘΑ. Να έχουν μείνει 1100, 1200. Από τους 1200, πόσοι απασχολούνται στην πρώτη διεύθυνση που είναι καθαρή κατασκοπία? Να απασχολούνται 100, 150, 200 άτομα. Υπάρχει υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού στον κόσμο με 200 άτομα? Κώστα, θέλω να επανέλθω στο πρώτο με την κορβέτα. Ναι. Αυτό που λέμε ανησυχεί, τι άλλο θα κάνει αυτή η κορβέτα? Δηλαδή η ΜΙΤ τι θέλει, τι κακό μπορεί να μας κάνει εμάς? Γιατί να ξεκαθαρίσουμε εμείς... γιατί ποια αν θέλεις είναι η φαγούρα, για να το πούμε λαϊκά, της ΜΙΤ να αποκτήσει την κορβέτα Ουφούκ. Από το 2012 που ξεκίνησε η ΜΙΤ τις ειδικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, οι οποίες το 2014 νομιμοποιήθηκαν με τον καινούριο νόμο, πλέον η ΜΙΤ, όπως το έχουμε δει, έχει δραστηριότητα και στη Λιβύη και στον Κάυκασο και στη Συρία και στο Ιράκ, ενώ αυτόνομη δραστηριότητα. Είναι σωστά. Έτσι, δηλαδή μπορεί να πάρει την κορβέτα και να την πάει στο Γιβλαρτάρ ή κάτω από την Κρήτη για να παρακολουθεί τις επιχειρήσεις, ναι, στη Λιβύη. Ως ΜΙΤ. Ως ΜΙΤ έχει αυτόνομη δράση και κατά περίπτωση συνεργάζεται και με το Γενικό Επιτελείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο τουρκικός στρατός είναι γυμνός από συστήματα αντίστοιχα. Έχουμε αυτή τη στιγμή, αν θέλεις, μία παράλληλη πορεία. Η ΜΙΤ αυτονομείται με την ευλογία του Ερντογάν και δίπλα υπάρχει το Γενικό Επιτελείο. Μεταξύ τους υπάρχει 24-ωρη, πώς το λέμε, ανταλλαγή πληροφοριών. Συγκοινωνούνται αδοχεία. Για να το πούμε πρακτικά, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3 στρατιωτικοί κατασκοπευτικοί, αν θέλεις, δορυφόροι, οι οποίοι σκανάρουν την Ελλάδα. Όταν λέω την Ελλάδα και την Ευρώπη και την Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, τουρκική. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το σήμα που έρχεται φτάνει στην Άγκυρα και το επεξεργάζεται η Διεύθυνση Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου. Δεν έχει καμία σχέση η ΜΙΤ εκεί. Η ΜΙΤ ασχολείται με τις λεγόμενες υποκλοπές επικοινωνιών και σημάτων. Ο Ερντογάν λοιπόν πριν από 2 χρόνια, όταν εγκαινίασε τα νέα κτίρια της ΜΙΤ στην Κωνσταντινούπολη, έχω μπροστά μου το κείμενο, είπε λέξη επί λέξη ότι χάρη στις επενδύσεις που κάναμε για τη ΜΙΤ, η υπηρεσία πληροφοριών της Τουρκίας έχει πλέον drones, πλοίο πληροφοριών, αεροπλάνο. Θα ήθελα να ρωτήσω, το τι εξοπλισμό διαθέτει σήμερα η ΜΙΤ στον τομέα της συλλογής πληροφοριών από ηλεκτρομαγνητικές πηγές, θα ήθελα να μας τα αναλύσεις αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Επιστροφή λοιπόν μετά τις ειδήσεις εδώ στα γεωπολιτικά παίγνια στον 989 Α Radio και απόψε συνομιλούμε με τον Κώστα τον Πικραμένου που έχει δίκευση στα θέματα κατασκοπίας και υπηρεσιών πληροφοριών τόσο της Τουρκίας όσο και των Ισλαμικών δομών. Κώστα, σε παρακαλώ, εξήγησέ μας τι εξοπλισμό διαθέτει σήμερα η ΜΙΤ
στον τομέα της συλλογής πληροφοριών από ηλεκτρομαγνητικές πηγές. Λοιπόν, να πούμε ότι η ΜΙΤ έχει ένα τακτικό προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν περισσότερο τα θέματα της μισθοδοσίας. Από εκεί και πέρα, για τον εξοπλισμό σε συλλογή πληροφοριών από ηλεκτρομαγνητικές πηγές και όχι μόνο, αντλεί κονδύλια από ένα ειδικό ταμείο που έχει γραμματεία αμυντικών βιομηχανιών. Αυτό είναι μία πρόσφατη, αν θέλεις, τροπολογία που περάσανε πριν από 2 χρόνια νομίζω, διότι πριν δεν μπορούσε η ΜΙΤ να έχει πρόσβαση σε αυτό το κουμπαρά. Αφορούσε αποκλειστικά το στρατό. Οπότε η ΜΙΤ αντλεί αυτή τη στιγμή κονδύλια και αγοράζει. Αυτή τη στιγμή έχει τα μη επανδρομένα, τα ΑΝΚΑ, έχει το πλοίο πληροφοριών, το ΟΦΟΚ, το οποίο εγκαινίασε την προηγούμενη εβδομάδα, έχει στόλο Bayraktar TB2, τα οποία φέρουν τα λεγόμενα πυραυλάκια που κατασκευάζει η Roketsan η τουρκική, έχει το Akinci, το οποίο είναι της ίδιας εταιρείας. Αυτά είναι μη επανδρομένα όλα. Όχι. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω, ότι το ΑΝΚΑ, Παύλα, Ιώτα... Το Bayraktar είναι μη επανδρομένο. Ναι, το Bayraktar, όχι, τα μπερδεύεις. Όλα είναι μη επανδρομένα. Ναι. Λες αν είναι οπλισμένα ή όχι. Οπλισμένα ή όχι, είναι αυτό θέλω να... Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, ότι το ΑΝΚΑ, το Ιώτα, το Παύλα Ιώτα δεν είναι οπλισμένο, είναι για συλλογή πληροφοριών. Mm-hmm. Το Bayraktar είναι οπλισμένο. Και τι τα θέλει η ΜΙΤ, σε ρωτάω εγώ, και τα οπλισμένα. Πανεύκολη ερώτηση, πανεύκολη απάντηση. Λέει. Η ΜΙΤ δολοφονεί κάθε εβδομάδα 2 με 3 μεσαία στελέχη του ΠΚΚ. Με ντρόουν. Με ντρόουν. Δεν θα μας τρελάνεις. Και στη Συρία και στο Ιράκ. 2 με 3 την εβδομάδα στελέχη, μεσαία στελέχη του ΠΚΚ, είτε στο Ιράκ είτε στη Συρία. Άντε, μετά αυτά τα στοιχεία να τα βγάλεις πέρα με τους Τούρκους. Υπάρχουν ανοιχτές πηγές. Τα στατιστικά υπάρχουν. Το Akinci λοιπόν έχει διτή αποστολή. Μπορεί να οπλιστεί, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για συλλογή πληροφοριών. Όσον αφορά το στόλο, θα αγοράσουν 2 αεροσκάφη, τα λεγόμενα Bombardier Challenger 600, το οποίο θα είναι το ένα για αποστολή συλλογής πληροφοριών, ηλεκτρονικών ενώ πληροφοριών, και το άλλο θα είναι αναγνωριστικό, δηλαδή λήψη εικόνας. Άρα λοιπόν φτιάχνεται άλλος ένας παράλληλος στρατός στην Τουρκία. Φτιάχνεται ένα, αν θέλεις, μικρό γενικό επιτελείο, το οποίο συνεργάζεται. Μην ξεχνάς ότι η ΜΙΤ τρέχει τις λεγόμενες ταξιαρχίες των Ισλαμιστών στη Συρία. Η ΜΙΤ τους μετέφερε στη Λιβύη, που σημαίνει ότι ο τουρκικός στρατός δεν εμπλέκεται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Στις βρωμοδουλειές. Πέρα από το λογιστικό κομμάτι, έτσι, δηλαδή τα μεταφορικά. Η ΜΙΤ δεν έχει σε 130 να τους μεταφέρει. Απευθύνεται στην τουρκική αεροπορία. Ναι, σωστό. Λοιπόν, δηλαδή λοιπόν, η ΜΙΤ έχει μετατρέψει τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις σε μεταφορέα. Ακριβώς. Ναι, σε μεταφορέα και σε εκπαίδευση. Τα έχει μεταφορέας. Διότι εμπλέκει τους Μπορντό Μπερελί στην εκπαίδευση των μισθοφόρων μαζί με την Σαντάτ. Έτσι, μην ξεχνάμε και τη Σαντάτ. Λοιπόν, είναι το τρίγωνο του διαβόλου. Γενικό επιτελείο ΜΙΤ Σαντάτ. Που σημαίνει ότι με Ερντογάν ή χωρίς Ερντογάν το νερό έχει μπει στο αυλάκι, Δήμο. Δεν με Κιλιπτάρογλου και με, και με τους άλλους. Μας έχεις πει ότι ο Ερντογάν τη ΜΙΤ την ελέγχει απόλυτα. Ναι, έχει τον άνθρωπό του εκεί. Ναι, το ωραία. Στη μετά Ερντογάν εποχή, τι θα γίνει αυτός όλος ο μηχανισμός? Αυτό να ρωτήσεις όσους βγαίνουν και λένε ότι θα δούμε μία άλλη Τουρκία η οποία θα κλειστεί στον εαυτό της, θα είναι σωστρεφής, θα είναι κεμαλική, θα γυρίσει ο Νταβούντογλου και θα έχουμε 0 προβλήματα με τους γείτονες, έτσι. Αυτούς να ρωτήσεις τους
τα ξέρουν όλα και τελικά εκτίθεται. Λοιπόν, εγώ έχω δηλώσει την άποψή μου σε σειρά εκπομπών σου και σου είπα ότι ειδικά η Αξενέρ, η οποία Αξενέρ, η Ρίστο εν Παρόδο, είχε περάσει και από το Υπουργείο Εσωτερικών όταν κυβέρνηση ήταν η Τσιλέρ. Η Τσιλέρ ήταν, όπως το θυμάσαι, η Θάτσερ της Τουρκίας. Σωστό. Μιλάμε για σκληρούς εθνικιστές. Γκρίζι λύκη με τα γέρ. Και η Τσιλέρ την είδαμε. Μα η Τσιλέρ. Την είδαμε πρόσφατα με την Εμινέ στα εγγένεια της Αγίας Σοφιάς που μετατράπηκε σε τζαμί. Θυμάσαι, είσαι πιο μεγάλος από μένα και έχει ζήσει όλη την κρίση των ημίων. Τσιλέρ σημαίνει ήμια. Ναι, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, η Αξενέρ είναι η Τσιλέρ του 2022. Είναι η νέα Τσιλέρ, έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα θέματα της ΜΙΤΑ. Και να πούμε ότι επειδή έκανες και μια αναφορά στον Αρμένιο. Α, όχι, ότι... όχι, τον Αρμένιο τον θέλω ειδικά να σταθούμε μετά το τελευταίο αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα. Σταμάτη, σε παρακαλώ πολύ να κάνουμε το διάλειμμα και αμέσως μετά να επανέλθουμε, γιατί έχω πολλά να το ρωτήσω τον κύριο Κώστα Πικραμένο, γιατί εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω με τον Αρμένη τι γίνεται. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του 989 Α Radio, στα γεωπολιτικά παίγνια. Συζητάμε με τον Κώστα τον Πικραμένο, έναν άνθρωπο που έχει ειδίκευση σε θέματα Τουρκίας, υπηρεσιών πληροφοριών και ισλαμικών δομών. Είναι συγγραφέας μαζί με τον Σάββατο Καλεντερίδη του βιβλίου ΜΙΤ, η φωλιά του τουρκικού παρακράτους. Μας εξήγησε διάφορα πράγματα τα οποία στους περισσότερους από εμάς είναι άγνωστα για το πώς η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, τώρα την εποχή του Ερντογάν, έχει φτιάξει ένα δυναμικό στρατιωτικό παράρτημα μέσα στην ΜΙΤ. Η ΜΙΤ είναι οι μυστικές υπηρεσίες. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο Ερντογάν παρέστη στα εγγένεια μιας κορβέτας ηλεκτρονικού πολέμου που, σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, η ΜΙΤ θα την διαχειρίζεται. Όμως είχαμε πρόσφατα την υπόθεση με τον Αρμένιο συγγραφέα και αντικαταστατικό που ζει τα τελευταία χρόνια στη Σάμμο και ο οποίος καλείται τώρα να εγκαταλείψει την Ελλάδα ως απειλή εθνικής ασφαλείας. Πόσο σοβαρή υπόθεση ή κωμικοτραγική κατάσταση είναι αυτή η υπόθεση, Κώστα Πικραμένα? Ναι, Δήμο, μία τελευταία κουβέντα για το Ουφούκα. Την τουρκική κορβέτα ηλεκτρονικού πολέμου εννοείς. Επειδή αναφερθήκαμε στο Αιγαίο για το κομμάτι του Αιγαίου, οι Τούρκοι, αν θέλεις, διαπίστωσαν ότι ήταν και ένας από τους λόγους που ναυπηγήθηκε η Ουφούκ, η κορβέτα, ότι οι επίγειοι σταθμοί ακροάσεων ανατολικά, που βρίσκονται δηλαδή απέναντι από τα νησιά της Ασδέν στο ανατολικό Αιγαίο, έχουν πολλά κενά σε ό,τι έχει να κάνει ζώνες δυτικά της Λέσβου, δυτικά της Χίου, αυτό που λέμε κεντρικό Αιγαίο. Οπότε η Ουφούκ θα καλύψει εν πλώ αυτό το κενό το οποίο δεν μπορούν να καλύψουν οι επίγειοι σταθμοί. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά το Αιγαίο. Αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικό. Διότι μην ξεχνάς ότι υπάρχουν, νομίζω, και τα ΣΕ-135, τα οποία είναι αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου. Καλά, έχουν. Της τουρκικής αεροπορίας. Έχει η τουρκική αεροπορία. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι δεν είναι γυμνός ο τουρκικός στρατός και περιμένουν τη ΜΙΤ να τους καλύψει τα κενά. Απλώς, το είπαμε και πριν, δημιουργείται ένα ευέλικτο μίνι γενικό επιτελείο εντός της ΜΙΤ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον Αρμένιο. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση με τον Αρμένιο, τον
οποίος είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, διανοούμενος κλπ. Έχει παντρευτεί και Ελληνίδα από την Κωνσταντινούπολη και ζουν στην Σάμο. Εγώ δεν τον ξέρω. Τον ανακάλυψαν θέλεις μέσα από τα δημοσιεύματα. Καταδεικνύει ότι κάποιες υπηρεσίες της Ελλάς ζουν πραγματικά σε άλλες εποχές. Δηλαδή. Και τι θέλω να πω. Ότι διότι αν θέλεις το είχε γράψει κάποια στιγμή και στη σελίδα του στο Facebook ο δημοσιογράφος ο Δοξιάδης, ο δημοσιογράφος λέει, ο συγγραφέας ο Δοξιάδης. Ουσιαστικά αυτή η ιστορία ξεκινάει αν θέλεις από κάποιους τοπικούς παράγοντες στη Σάμο με ξενοφοβικές τάσεις οι οποίοι θεώρησαν ότι επειδή ο συγκεκριμένος Τούρκος και Αρμένης πολίτης, αλλά αρμενικής καταγωγής, χωρίς να γνωρίζουν το ιστορικό του και τη δράση του στην Τουρκία, ανακαινίζει χαμόσπιτα σε κάποιο χωριουδάκι της Σάμου, για καθαρά βιοποριστικούς λόγους, να τα νοικιάζει δηλαδή, ότι θα μπορούσε να καταλάβει όλο το χωριό και να δημιουργήσει και κάποιο τζαμί κλπ. Ο άνθρωπος γελούσε βέβαια με αυτά που του λέγανε, διότι ο ίδιος είναι Αρμένης, χριστιανός κλπ. Υπάρχει λοιπόν ένας εθνικός κατάλογος ανεπιθύμητων αλλοδαπών που διαχειρίζεται η Ελλάς. Αυτός λέγεται ΕΚΑΝΑ, τα αρχικά του. Nice. Και με βάση την νομοθεσία, ένας αστυνομικός διευθυντής σε επίπεδο νομού ή ο διευθυντής της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας ή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών στο Αρχηγείο της Ελλάς μπορεί να καταχωρήσει έναν αλλοδαπό που ζει νόμιμα στην Ελλάδα με τη δικαιολογία της απειλής είτε για τη δημόσια τάξη, είτε για τη δημόσια υγεία, είτε για την εθνική ασφάλεια. Αν δεις λοιπόν την κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει τα κριτήρια προκειμένου να μπει κάποιος, είναι τελείως χαλαρά και χωρίς καμία εξειδίκευση. Αρκεί εσύ να θεωρείς ότι ενδέχεται να διαπράξει κάποιες πράξεις που μπορεί κάποια στιγμή να προσβάλλουν τα εθνικά συμφέροντα και τον περνάς κατευθείαν στο σύστημα. Το οποίο σύστημα, αυτό που σου λέω ο εθνικός κατάλογος, επικοινωνεί αυτόματα και με το σύστημα πληροφοριών Schengen. Από τη στιγμή λοιπόν που μπει κάποιος μέσα, έχει θέμα αν αύριο μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Αυτή λοιπόν η υπόθεση ξεκίνησε αν θέλεις από καθαρό τοπικό κουτσοπολιό. Κάποιοι πήγανε και είπανε γι' αυτόν κάποια πράγματα στην αστυνομική διεύθυνση Σάμου, μεταβιβάστηκε με σήμα στην Αθήνα και κινδυνεύει ο άνθρωπος αυτή την εβδομάδα να απελαθεί. Κώστα, μήπως είναι βαθύτερα τα αίτια, μήπως υπάρχει από απέναντι από την Τουρκία αίτημα? Ο ίδιος σε συνέντευξη που έδωσε και σε ελληνικά ΜΜΕ και σε τουρκικά, επειδή είναι άνθρωπος ο οποίος ήταν συνεργάτης παλιά, αν θέλεις, του Ντίνκ, του Αρμένη, που πριν από 10 χρόνια δολοφονήθηκε, έγραφε στην εφημερίδα Άγος της Αρμενίας, ο ίδιος είπε, ο ίδιος έτσι, επικαλούμε τα λόγια του, ότι με βάση τις δημοσιογραφικές μου πληροφορίες και τις πληροφορίες που έχω από την Τουρκία, ουδέποτε, να μου πεις, δεν είχε και κανένα λόγο να μην το πει, ουδέποτε από την Τουρκία ετέθη θέμα, υπήρχε πίεση δηλαδή για να τον εκδώσουν στην Ελλάδα. Θεωρείται μαρίδα. Είναι πολύ μικρό ψάρι δηλαδή για να μπει η Τουρκία σε αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα προέκυψε και διπλωματικό επεισόδιο με την Αρμενία, διότι παρενέβη η πρεσβεία της Αρμενίας στην Ελλάδα, στείλανε μάλιστα και κάποιον υπάλληλο από την πρεσβεία στη Σάμο, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, διότι τον είχαν 8 μέρες στο κρατητήριο. Και η ουσία ποια είναι, ότι έχει βγει δικαστική απόφαση από το δικαστήριο της Σύρου, το οποίο τον διατάζει αν θέλεις να αποχωρήσει από τη χώρα και να πάει στην Αρμενία, ενώ το ίδιο έγγραφο το αντίστοιχο της αστυνομίας δεν λέει για Αρμενία, αλλά λέει να επιστρέψει στη χώρα από την οποία προήλθε. Επειδή λοιπόν αυτός
Είχε πάει στο Μαυροβούνιο. Από το Μαυροβούνιο γύρισε. Δεν μπορούσε να μπει, διότι ήταν στη λίστα. Και για να μπει, πήγε στην Ιταλία Δήμο, ώστε να έρθει μέσω Σέγγεν. Λέει, τώρα εγώ τι πρέπει να κάνω, να γυρίσω στην Ιταλία από εκεί που προήλθα, να επιστρέψω στην Τουρκία ή να πάω στην Αρμενία? Δεν μου λες τώρα που λέμε για την Αρμενία. Βλέπεις να εξομαλύνονται οι σχέσεις με την Τουρκία? Στην ουσία όχι, διότι η Αρμενία, αν δεις τη γεωγραφική της θέση, είναι στο στόμα του λύκου. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει Αρμενία και σε επόμενες δεκαετίες. Και από δημογραφικής άποψης και από οικονομικής άποψης. Όποιο άνοιγμα με την Τουρκία θα έχει ως αποτέλεσμα να απορροφηθεί η Αρμενία από την Τουρκία. Είναι μπρος λαιμός, πώς το λένε, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ναι, μπρος γκρεμός και πίσω Αζερμπαϊτζάν. Για να το πούμε διαφορετικά, να κάνουμε παράφραση. Λοιπόν, πάντως καταβάλλεται προσπάθεια από τη Δύση, ναι, αλλά γενικότερα. Ναι, γίνεται, η γεωγραφία έχει καταδικάσει αυτό το τμήμα που έχει μείνει της Αρμενίας. Η Αρμενία δεν έχει ούτε στρατηγικό βάθος, ούτε οικονομία. Εξήγησε μου όμως γιατί ο Πούτιν θέλει, ναι, έγινε συνάντηση στο Σότσι πρόσφατα, ναι, για να ξαναξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας. Ναι. Αυτή που στη Ζηρίχη το 9, πότε ήταν, το 2009, δεν απέβει, δεν κάρπισε. Και τώρα μετά τον Αγκόρνο Καραμπάχ και τα όσα συνέβησαν, ο Πούτιν ανέλαβε καινούργια πρωτοβουλία. Και κάθονται πάλι στο τραπέζι. Βέβαια, η ομογένεια της Αρμενίας, η οποία είναι μεγάλη, είναι κατά. Και, ναι, αλλά το πρόβλημα όμως, όπως πολύ σωστά είπες, η ανέχεια και το βάρος το τραβάνε οι Αρμένοι που μένουν στον τόπο τους. Εννοείται, μην ξεχνάς ότι η αρμενική διασπορά είναι αστική τάξη στο εξωτερικό. Βεβαίως. Και στη Γαλλία εκεί, σε σένα. Εννοείται. Και στην Αμερική. Και στην Καλιφόρνια είναι. Βεβαίως. Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε εκ του ασφαλούς και ζουν στο εξωτερικό, και κάποιοι αν θέλεις κάνουν μπίζνα, εννοείται, μα εγώ τα λέω, τα λέω και στους Γάλλους και το ξέρουν και οι ίδιοι κάνουν την αυτοκριτική τους. Λοιπόν, και κάποιοι βγάζουν λεφτά από αυτή τη φάση, είτε μέσα από διάφορες παραγωγές, κινηματογραφικές, πολιτιστικές κλπ. Δεν έχει καμία σχέση με την ζωή στην Αρμενία. Και ίσως θα ήταν η ευκαιρία να κάνεις κάποια εκπομπή με τον Γιώργο το Μενεσιάν, ο οποίος είναι διεθνολόγος, ζει στην Αθήνα, μιλάει τα αρμενικά και πηγαίνω έρχεται στο Ερεβάν. Θα σου πει λοιπόν για τους όρους ζωής, για το επίπεδο ζωής, για τις φοβίες, για τα τραύματα, για την ανησυχία. Η νεολαία της Αρμενίας, η οποία έχει διπλώματα και πτυχία, δεν κάθεται στην Αρμενία, φεύγει από την Αρμενία. Ακριβώς. Και οι Αρμένοι όπου πάνε στο εξωτερικό διακρίνονται. Έτσι, ακριβώς. Που σημαίνει ότι η Αρμενία... σου λέω, είναι θέμα, όπως και τα Σκόπια, αυτό που λέμε δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι ένα θέμα αν θα υφίστανται σε 30-50 χρόνια από τώρα. Δεν εννοώ τα σύνορα. Τα σύνορα μπορεί να υφίστανται. Το θέμα είναι τι θα υπάρχει μέσα στα σύνορα. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα. Αυτά είναι θέματα στρατηγικής. Πάντως η Τουρκία στην Κεντρική Ασία και μετά τις εξελίξεις στο Καζακστάν δείχνει ότι θα είναι το πεδίο άκρως ενδιαφέρον για την στρατηγική της και την ανάπτυξη της γεωπολιτικής της τακτικής στην περιοχή. Η Τουρκία, το έχει πει και ο Σάββας επανειλημμένος, το λένε και οι περισσότεροι και νομίζω είναι αποδεκτό. Είδες ότι έγινε και με τον EastMed, τον αγωγό. Είναι τέτοια η θέση της, η γεωγραφική, η γεωστρατηγική. Είδες τι έγινε και με τα 10 δισεκατομμύρια που θα επενδύσουν τα Εμιράτα στην τουρκική οικονομία και ένα ανάλογο ποσό και τη Σαουδική Αραβία. Θα πάει στη Σαουδική Αραβία. Ακριβώς. Ή το Τάλ, για παράδειγμα, και η κοινοπραξία, η Exxon Mobil,
ουσιαστικά με δημοσιεύματα στο διεθνή και ειδικό τύπο δείχνει ότι θα τερματίσουν τις σεισμικές έρευνες ανοιχτά της Κρήτης. Έτσι, και είχε εμπλακεί και το Κατάρ ως συνεργάτης της ExxonMobil. Θέλω να πω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή. Η Τουρκία παίζει και πουλάει, αν θέλεις, το πάρκινγκ της, διότι μιλάμε για πάρκινγκ, έτσι, ένα πάρκινγκ για τους αγωγούς, ένα πάρκινγκ για το Ιντσιρλίκ με τα πυρηνικά των Αμερικάνων. Είναι ένα πάρκινγκ, το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Λοιπόν, και κάποιοι λένε τώρα όλη αυτή η προσπάθεια, τα ταξίδια, οι φωτογραφίες του Νίκου του Δένδια, το ένα το άλλο, μήπως τελικά όλα αυτά ήταν, πώς το λένε, χωρίς ουσία, ήταν μόνο για επικοινωνία. Από τη μεριά μας όχι. Τα πιστεύανε στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι κάτι θα βγει από αυτή την υπόθεση. Ήτανε καλά τα ανοίγματα. Το θέμα είναι ότι εδώ παίζουν άλλα συμφέροντα. Βεβαίως, βεβαίως. Και θα σε φιλοξενήσω, θα σου φτιάξω τον καφέ, θα σε περπατήσω, θα βγάλουμε φωτογραφίες, θα υπογράψουμε και πρωτόκολλα. Το παν είναι να υπάρχει εθνικό δίκτυο πληροφοριών, ώστε και η στρατηγική διπλωματία της κάθε χώρας, του κάθε έθνους, εάν δεν έχει επαρκή πληροφόρηση, δεν μπορεί να, με επιτυχία, να χαράξει στρατηγική. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι το επαναλάβαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Έχει δύο μεγάλες τρύπες το σύστημα. Το ένα είναι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που δεν υπάρχει, και ιδιαίτερα η Γενική Γραμματεία που θα επικυρωποιεί κάθε 5 χρόνια το δόγμα εθνικής ασφάλειας, και το δεύτερον το σπάσιμο της ΕΕΠ και η δημιουργία μιας πραγματικής υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού. Μάλιστα. Διότι οι υπηρεσίες πληροφοριών, και νομίζω μπορούμε να τελειώσουμε, τρία πράγματα κάνουν Δήμο. Το πρώτο είναι συλλέγουν πληροφορίες. Το δεύτερο είναι κάνουν ειδικές επιχειρήσεις, όσες έχουν αντίστοιχο παραστρατιωτικό τμήμα. Και το τρίτο είναι κάνουν τη λεγόμενη παράλληλη διπλωματία. Yes. Τι σημαίνει παράλληλη διπλωματία? Εκεί που δεν έχω επίσημες διπλωματικές σχέσεις, στέλνω τους κατασκόπους μου. Mm-hmm. Και πώς φάνηκε αυτό τελευταία? Με τη συνάντηση που έγινε του διοικητή της Μοσάντ με τον πρωθυπουργό της Λιβύης. Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν άκρως ενδιαφέροντα για όσα μας είπες για άλλη μια φορά εδώ στα Γεωπολιτικά Παίγνια. Να σε καλά, και δυστυχώς έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, συχνά πυκνά θα σε αναζητούμε να μας φωτίζεις μέσω του δικού σου τομέα τα ανεξήγητα που ακούμε εμείς. Για παράδειγμα, το ότι ο Ερντογάν εγκαινίασε μια κορβέτα που την παρέλαβε το τουρκικό ναυτικό, αλλά τα τουρκικά δημοσιεύματα λέει ότι θα τη χρησιμοποιεί και θα τη χειρίζεται την κορβέτα όχι το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας, αλλά η ΜΙΤ, δηλαδή η κρατική υπηρεσία πληροφοριών της Τουρκίας. Αυτό μας προξένησε και ενδιαφέρον και ανησυχία, και γι' αυτό σου χτυπήσαμε την πόρτα και σε ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά μας την άνοιξες για να μας διαφωτίσεις. Καλή σου νύχτα. Τελειώσω και να πούμε ότι το σήμα, Δήμο, το σήμα της κορβέτας Σουφούκα είναι το Καρακάλ. Το Καρακάλ είναι μια άγρια γάτα η οποία ζει κυρίως στην Αφρική και η οποία, αν θέλεις, αυτό που τη διακρίνει είναι ότι μπορεί και πιάνει ήχους από πολύ μεγάλες αποστάσεις. Αυτή λοιπόν η σφραγίδα έχει μπει στην πλώρη του πλοίου. Το καλύτερο μας το άφηνες για το τέλος. Να σε καλά, Κώστα. Κώστας Πικραμένος, ειδικό στα θέματα Τουρκίας αλλά και υπηρεσιών πληροφοριών και Ισλαμικών δομών. Συγγραφέας μαζί με τον Σάβα Καλεντερίδη του βιβλίου ΜΙΤ, η φωλιά του τουρκικού παρακράτους, από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Καλή σας νύχτα.